Φίλοι μου, πολύ γρήγορα ήρθα. Έχω πολύ χρόνο αυτές τις μέρες να κάνω Iron Maiden. Πολύ χαίρομαι να προχωρήσουμε έτσι λίγο, να επιταχύνουμε. Συνεχίζουμε Reactions, έτσι. Killers, δεύτερο άλμπουμ Iron Maiden. Λοιπόν, έπρεπε να κάνω κανονικά τώρα το Another Life. Λοιπόν, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, πάω κατευθείαν στο επόμενο. Αποτυχημένες προσπάθειες. Στην πρώτη προσπάθεια δεν είχα ξεκινήσει το κομμάτι και έγινε μια μεγάλη καθυστέρηση, το σταμάτησα. Και στη δεύτερη προσπάθεια, αφού το έκανα, το άκουσα όλο κανονικό, είπα τα χίλια μύρια και τα λοιπά και αυτά, μετά όταν ήταν να φτιάξω το βιντεάκι, για κάποιο λόγο δεν ακουγόταν καθόλου το κομμάτι. Το άκουσα μόνη μου το Another Life, το οποίο πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και έλεγα διάφορα και για τους στίχους το Another Life, γαμώτο. Τέλος πάντων, έλεγα ότι με χτυπάει έτσι πολύ προσωπικά το κομμάτι, γιατί λέει, as I lay here lying on my bed, sweet voices coming to my head, oh what it is. Ήταν μια διαδικασία που έκανα εγώ όταν ήμουν μικρή. Ξάπλωνα στο κρεβάτι, κοίταζα στη γωνία του ταβανιού και μου ερχόντουσαν έτσι φιλοσοφικά ερωτήματα της ηλικίας, που ήμουν 12 χρονών, αλλά ήταν πολύ έντονη διαδικασία, πολύ έτσι συναισθηματικό τέλος πάντων, και είχα έτσι πολύ προσδοκία από το Another Life λόγω των στίχων και δικαιώθηκα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι. Πάρα πολύ μου άρεσε. Όπως και να έχει, εντάξει δεν πειράζει, τώρα τι να κάνουμε, γιατί δεν μπορώ τώρα να ανεβάσω κομμάτι και να το έχω ακούσει. Καταλάβατε τι λέω, έτσι. Το άκουσα τώρα, δεν μπορώ να το ξανακάνω δεύτερη φορά και να κάνω reaction έτσι ψεύτικο. Τι να λέω, ότι αου. Νόμιζα στην αρχή πάντως το Another Life ότι θα ήταν καμιά μπαλάντα έτσι λόγω των στίχων, όχι όμως. Και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Αυτό και το Murders in the Room Morgue μου αρέσουν πάρα πολύ από τον δίσκο αυτόν. Προχωράμε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τζέκι Σχάν. Μογγολία. Χαμός. Instrumental. Είχα πει, το αγαπημένο μου κομμάτι από το δίσκο Iron Maiden ήταν το Transylvania, έτσι, instrumental. Θέλω να το ακούσω πάρα πολύ το instrumental, αυτό, πάρα πολύ. Και περιμένω να δω αν έχουν και στους επόμενους δίσκους, νομίζω ότι τελευταίο, δηλαδή ήταν το Ides of March, που ας πούμε ήταν μια υψηλό εισαγωγή, ας πούμε, μικρό instrumental, τώρα είναι μεγαλύτερο αυτό. Και τελειώσουμε με τα instrumental στο Killers. Δεν έχει άλλο, νομίζω. Ναι. Έλεγα λοιπόν στο βίντεο που δεν ανέβασα τελικά από το Another Life, ένα θέμα που έτσι το έχω στο μυαλό μου πολύ καιρό. Τον ξέρω τον όρο. Το New Wave of British Heavy Metal. Λοιπόν, μουσικό κίνημα, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που έτσι δημιουργήθηκε στα μέσα του 70. Από ό,τι έβλεπα, διάβασα διάφορα άρθρα. Δεν ξέρω αν κατάλαβα επακριβώς τι συμβαίνει. Αυτά που κατάλαβα είναι αυτά που θα πω τώρα. Σε μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολη πολιτικά για την Βρετανία και που η punk μουσική έτσι ήταν πολύ εξέχουσα, υπήρχε γενικά έτσι anarchy in the UK τότε, άρχισε να δημιουργείται ένα μουσικό κίνημα. Υπήρχε το heavy metal, πιο heavy metal τώρα έτσι, το αρχικό. Είχε δημιουργηθεί ήδη Black Sabbath, Judas Priest και τα λοιπά και αυτά. Αλλά άρχισαν να δημιουργούνται μπάντες από έτσι πολύ νεαρά άτομα, αυτοδίδακτα και γενικά έτσι περισσότερο εργατική τάξη, όχι οικονομικά έτσι αυτό, οι οποίοι μάλλον λέει ότι υπήρχε μεγάλη επιρροή της punk στη δημιουργία του New Wave of British Heavy Metal και μουσικά σίγουρα. Είναι συγγενικά τα ίδια αυτά τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Έτσι, το punk με το heavy metal είναι πολύ συγγενικά. Υπάρχουν διαφορές σίγουρα, αλλά δεν μιλάει τόσο για το μουσικό θέμα του punk, αλλά για το ότι επειδή και η punk μουσική ήταν έτσι μια μουσική της εργατικής τάξης, ας πούμε, ότι τα συγκροτήματα τότε που δημιουργούνταν, ότι ήταν η ιδέα του ότι οποιοδήποτε και να είσαι και να μπορείς να παίξεις μια καλή κιθάρα, ένα καλό όργανο μουσικό και να κάνεις μια μπάντα ας πούμε και τα λοιπά, μπορούσες να το κάνεις, ήταν πρόσφορο το έδαφος, χωρίς να χρειάζεσαι τρομερές ας πούμε δισκογραφικές εταιρείες από πίσω σου και τα λοιπά. Και
τότε συγκεντρώθηκαν πάρα πολλές μπάντες από ό,τι είδα, τις οποίες δεν ξέρω καμία. Σαν ονόματα κάποιες σίγουρα. Α, Def Leppard έλεγε. Λοιπόν, για να το πάρω από την αρχή, Iron Maiden σίγουρα είναι σε αυτό το κομμάτι. Η απορία μου είναι λίγο, γιατί δεν είναι Judas Priest σε αυτό. Δεν συμπεριλαμβάνονται. Ήταν ήδη έτσι κατεστημένο η Judas Priest, είναι άλλο θέμα η Judas Priest. Ναι, η Judas Priest εντάξει, δεν είχαν και τόσο. Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρη. Αν ξέρετε έτσι να με διαφωτίσετε περισσότερο για αυτό το θέμα, πείτε μου. Πάντως η Iron Maiden είναι Def Leppard. Def Leppard μεταξύ, επειδή δεν ξέρω πολύ. Ξέρω κάτι τα που Samsung, Ronnie και τα λοιπά, εκείνη την εποχή δηλαδή, που έτσι είναι πιο glam metal νομίζω, η Def Leppard. Το μόνο συγκρότημα έτσι πολύ δυνατό, Saxon, και αυτούς τους ξέρω πάρα πολύ έτσι σαν όνομα. Venom, και αυτούς σαν όνομα. Samson, που είναι νομίζω το group που ήταν ο Dickinson πριν τους Iron Maiden, νομίζω. Praying Mantis, κάτι άλλο, και τέλος πάντων δεν τα ξέρω τα groups, δεν τα έχω ακούσει καθόλου, έτσι σαν ονόματα ίσως. Αλλά αυτό, θα το ψάξω κι άλλο το New Wave of British Heavy Metal, το οποίο και είναι και ένας όρος έτσι περίεργος, δύσκολος έτσι. Δεν είναι punk rock, δεν είναι heavy metal, New Wave of British Heavy Metal. Ήτανε η καθοδική πορεία της punk μουσικής και η έλευση της New Wave μουσικής, οπότε γι' αυτό υποθέτω ότι ήταν New Wave of British Heavy Metal. Όπως και να έχει. Θα το κοιτάξω κι άλλο, γιατί το ακούω αυτό το πράγμα. Πολύ καιρό το ξέρω, αλλά δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται. Μάλλον ήξερα, αλλά ακριβώς τι και πώς. Πολλά λένε, πάρα πολλά στοιχεία αναφέρουν για το συγκεκριμένο κίνημα. Θα το ξαναδούμε. Προς το παρόν πάμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και δέος να ακούσουμε Τζέκι Χαν. Άλλο βίντεο είναι αυτό. Πάμε!
Θα ακούμε πάλι πάντα το κομμάτι με τα ακουστικά και αυτά. Λοιπόν, με τα instrumental, εγώ προσωπικά δεν το είχα. Γενικά στη ζωή μου, στη μουσική, εντάξει, γιατί δεν υπάρχουν instrumentals που μου αρέσουν. Έτσι, πολύ κλασικά πράγματα, θα έλεγα, έτσι που μου έρχονται διάφορα στο μυαλό, από πολύ κλασική μουσική, όχι κλασική μουσική, Mozart εννοώ. Τελικά, θα είναι τα αγαπημένα μου κομμάτια των Iron Maiden, τα instrumental. Τι φοβερό κομμάτι ήταν αυτό. Τι κάνει ο Steve Harris, τι γκρουπ είναι η Iron Maiden, που δεν το είχαμε το progressive ουδέποτε στη ζωή μου. Είμαι psychedelic. Θέλω να επαναλαμβάνονται τα πράγματα. Μου άλλαξε όλη αυτή η οπτική μου με τους Judas Priest. Κατευθείαν, μετά από κάποια κομμάτια που άκουσα, και γι' αυτό είμαι πολύ έτοιμη για τους Iron Maiden τώρα. Πάρα πολύ έτοιμη. Το έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή του Judas Priest σαν αρχή. Μου ήρθε πολύ ήπιο το τσουνάμι, το heavy metal. Μου ήρθε σιγά σιγά έτσι ένα τσουναμάκι. Τι γαμώ τα κομμάτια. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ εκτιμητέο το κομμάτι μουσικά, από μουσικούς. Κάνω λάθος. Μπορεί. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ μ' αρέσουν τα instrumental στον Iron Maiden. Εντάξει, τρία έχω ακούσει μέχρι τώρα. Και το Ides of March μπορεί να το πεις και ολόκληρο κομμάτι. Καλά, το Transylvania κόβω φλέβα. Τι κομματάρα είναι αυτή. Θέλω να την ακούσω σε συναυλία. Το έχω δει σε live. Το Transylvania. Λοιπόν, πάω να τα δω live τα κομμάτια, παιδιά. Όλα, ελπίζω να μου χαλάσει το βιντεάκι αυτό. Αχ, εύχομαι πάρα πολύ να βγει. Εντάξει, μεγάλη εμπειρία. Μέχρι τώρα, Iron Maiden. Πάμε να δούμε και τα επόμενα, παιδιά. Καλό βράδυ προς το παρόν. Γεια σας.